Και πάμε κατευθείαν στην Πάτρα, στο Μιχάλη το Βασιλάκη. Ευχές και σε σένα, Μιχάλη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Καλημέρα από την Πάτρα, από την ηλιόλουστη Πάτρα. Με τον καιρό σύμμαχο, εμείς βρισκόμαστε σε ένα πανέμορφο μπαλκόνι κατά πράσινο πέμπτου ορόφου και να σας δείξουμε ότι δεν είναι μόνο δουλειά των επαγγελματιών, αλλά είναι και των ερασιτεχνών. Συγγνώμη. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Βασίλης Χρυσαΐτης, ο οποίος μας φιλοξενεί σήμερα εδώ, έχει κάτι από επαγγελματισμό, δεδομένου ότι από πότε ψήνετε, από πότε κρατάτε το έργο. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Από πότε ψήνετε? 40 χρόνια. Είναι μια παράδοση 40 ετών. 40 χρόνια. Από τον πατέρα μου, ακόμη στα παιδιά και μετά πάμε στις επόμενες γενιές. Όλα παραδοσιακά. Και είναι πάντοτε αρνί και κοκορέτσι. Αρνί, κοκορέτσι, συν τα υπόλοιπα, αν δεν τρώει αρνί, πετάμε και μια μπριζολίτσα. Λοιπόν, με συσσωρευμένη τόση εμπειρία, να ξεκινήσουμε από αυτό που μπαίνει και βγαίνει πρώτο, δηλαδή το κοκορέτσι. Τι έχετε κάνει και τι πρέπει να προσέχει κάποιος ο οποίος θέλει να φτιάξει το δικό του κοκορέτσι στο σπίτι? Το κοκορέτσι ξεκινάει, η διαδικασία είναι η εξής. Τα καθαρίζουμε τα όλα, τα πλένουμε τα άντερα, παρόλο μας είναι καθαρισμένα. Εμείς τα ξαναπλένουμε και άλλη φορά. Τα βάζουμε σε μια μεγάλη, σε ένα καλάθι μεγάλο και βάζουμε μέσα, το μαρινάρουμε. Σκοταριές, βάζουμε μέσα σκόρδο, μουστάρδα, πιπέρια, μπαχαρικά κλπ. Όχι μόνο αλλά το πίπερο δηλαδή, βάζετε και άλλα πράγματα. Και το αλατοπίπερο δεν κάνει, κάνει τη δουλειά. Ναι. Να γίνει και πικάντικο. Και να τραβήξει, μπράβο. Μετά, ναι. Και πάμε, το βάζουμε, το κάνουμε το Σάββατο την παραμονή. Και βγαίνει μετά από 2 ώρες, 3, αρχίζουμε και το δένουμε. Μαζευόμαστε όλοι, δεν κάνει ένα άτομο, είναι μια ομάδα ανθρώπων, συγγενών. Ναι, είναι συλλογική. Συγγενών. Είναι, βλέπω συλλογική. Η μητέρα σας, η κυρία Γεωργία, είναι ο αδελφός σας, ο Ανδρέας. Και λοιποί συγγενείς. Και οι υπόλοιποι. Ναι. Συγγενείς, οι οποίοι έρχονται, τα φτιάχνουμε και το δένουμε και τα βάζουμε την παραμονή. Τα έχουμε έτοιμα. Και ερχόμαστε σήμερα το πρωί. Ναι, να το τοποθετήσουμε. Νομίζω ότι είμαστε στο κρίσιμο σημείο στο οποίο έχουν γίνει τα κάρβουνα και ο κύριος Βασίλης μαζί με τον αδελφό του, τον Ανδρέα, ετοιμάζονται να βάλουν τα ψητά στη σούβλα. Για να δούμε. Για να είμαστε, δούμε. Μιχάλη, στο κρίσιμο σημείο που σου είπε ο φιλοξενούμενός σου. Ακριβώς. Της αναπόθεσης, έτσι, της τοποθέτησης. Να βοηθήσουμε στη θράκα. Ναι, έχει γίνει θράκα. Έχουν ξεκινήσει από πιο νωρίς, αλλά μας έλεγε και ο Βασίλης προηγουμένως, ο κύριος Χρυσαΐτης, ότι επειδή τα τελευταία χρόνια ο κόσμος έρχεται, περνάει από εδώ φίλοι, τρώνε πρώτα το κοκορέτσι, δεν χρειάζεται να είναι έτοιμο το αρνί στις 12.30, στη μία παρά, δηλαδή νωρίς για να καθίσουν. Οπότε ξεκινάει λίγο πιο αργά για να είναι γύρω στη 1.30-2, να καθίσουν μετά κατευθείαν στο τραπέζι. Ρώτησέ τον, γιατί η ώρα είναι 9 παρά 20. Έχει έτοιμο και το μηχάνημα. Τώρα, τώρα βάζει το αρνί στην... Πότε θα είναι έτοιμα, πότε έτσι. Πότε θα είναι έτοιμο, πότε θα φάνε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από το ρεκτικό, από το κοκορέτσι. Το βάζουμε στις 9, πότε θα είναι έτοιμο. Γύρω σε 10.30. Θα είναι 2,5 ώρα. 2,5-3, αναλόγως τη φωτιά ή τον αέρα, αν δεν έχει αέρα. Σήμερα που δεν έχει αέρα, είναι περίπου εκεί. Και το αρνί, ρωτάει η Νίνα. Στις 2. Νωρίτερα από τις 2 δεν βγαίνει. Το έχουμε δοκιμάσει και έβγαινε. Όχι, πέτυχε και έβγαινε στις 12.30 μία. Οπότε δεν κάναμε. Μετά δεν είχαμε τίποτα άλλο. Και καθόσασταν, ναι. Οπότε εντάξει, είναι αυτό που έλεγα. Τόσα χρόνια ξέρουμε ότι θα μπει. Άλλοι το κάνουν 5 ώρες. Είναι αναλόγως στον αέρα, αν φυσάει ή δεν φυσάει. Σήμερα ο καιρός νομίζω είναι ιδανικό. Θα μας πάει ακριβώς 2 η ώρα. Γι' αυτό την πάμε. Ναι, και το βάζαμε πιο πρωί, έβγαινε πιο νωρίτερα. Οπότε πηγαίνουμε σε 9-9.30 για να βγει εκείνη την ώρα που μαζεύονται όλοι. Νίνα, νομίζω προλαβαίνεις και μεζέ να πάρεις, αλλά και από το αρνί. Κάνουμε και κρατήσεις. Κάνουμε και κρατήσεις. Δεχόμαστε και κρατήσεις, λέει ο κύριος Βασίλης. Α, έχετε λύσεις για όλα τα γούστα δηλαδή. Λοιπόν. Ναι, βεβαίως. Και να δώσουμε και μία συμβουλή για κάποιους τους οποίους, αν λέμε, αν μείνει το κοκορέτσι, μας έχουν πει οι έμπειροι ότι χρειάζεται πρώτα να το αφήσουμε να παγώσει καλά και μετά, αν θέλουμε, το βάζουμε μέσα σε τάπερ. Λέμε, αν μείνει, στην υποθετική περίπτωση. Ναι, υπάρχουν και κάποιες λύσεις. Συνήθως δεν μένει. Το κάνεις και σάντουιτς. Προσπαθούμε να φτιάξουμε λίγο αρνί, γιατί το κάνουμε φρικασέ. Ναι, ναι, και υπάρχουν και αυτοί. Ή επίσης στο αρνί μία τακτική είναι, τουλάχιστον στα μέρη τα δικά μας, αν μείνει μπορείς μετά να το γυρίσεις, να το κάνεις φρικασέ. Μπορεί να γίνει φρικασέ την επόμενη μέρα, μας λέει ο κύριος Χρυσαΐτης. Λοιπόν, εμείς έχουμε στόχο να το φάμε όλο, να τελειώσει, να μην μείνει τίποτα, να μην τρώμε μια εβδομάδα αρνί. Λοιπόν, καλό εμείς το ανεβάσαμε πάντως για χάρη σας, να είναι έτοιμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μιχάλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να πάρεις και εσύ μια μυρωδιά, έτσι είναι τα τυχερά του επαγγέλματος. Τόσο ρεπορτάζ. Λίγο, ναι. Έτσι, επιβάλλεται. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στο ψήσιμο.